Έρχεται Σαββατοκύριακο. Πώς θα είμαστε, σκεφτείτε. Πάμε. Συνθεμία να έχουμε. Είμαστε πια τρέμουλο. Είναι μόνο την μπάλα και όταν κάνουμε άμυνα με χίλια. Πιστεύουμε στον εαυτό μας, πιστεύουμε στην ομάδα. Τάμα μόνο, πάμε, πάμε. Εδώ, Ράνιε! Εδώ, εδώ! Και εδώ! Μπράβο, ρε! Ένα! Super League 2, μια κατηγορία μόνη της. Η πολύπαθη Super League 2. Είναι ένα δύσκολο πρωτάθλημα. Γήπεδα δύσκολα, έδρες δύσκολες. Το επίπεδο είναι πιο σκληρό, θα έλεγα. Είναι η κατηγορία που παίζω τα περισσότερα χρόνια που ασχολούμαι επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο. Και δυστυχώς είναι ό,τι πιο δύσκολο πράγμα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Δυστυχώς όταν λέει κάποιος για τη Super League 2, μόνο προβλήματα έχει να πει. Την υπολογίζουν, θεωρώ, σαν να μην είναι επαγγελματική κατηγορία. Ενώ είναι η β' εθνική της χώρας. Μόνο στην Ελλάδα νομίζω γίνεται αυτό. Πιστεύω ότι είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Για να μην παγκοσμίως, γιατί δεν ξέρω, πάντως είναι από τις χειρότερες στην Ευρώπη. Είναι στα λόγια επαγγελματική κατηγορία. Στη δεύτερη κατηγορία ήμουνα το 2003, οπότε πάμε σχεδόν 20 χρόνια πίσω. Ήταν σίγουρα πιο σκληρή κατηγορία, είχε πιο καλές ομάδες, λιγότερες ομάδες, αλλά πιο καλές. Ήταν άλλα τα χρόνια. Είχε τρομερά ντερμπι, όλες οι ομάδες είχαν στο γήπεδο κόσμο. Είχε μεγάλο ανταγωνισμό. Τα χρόνια τα δικά μου, η Β' Εθνική ήταν μια κατηγορία που αναδέκνυε ντόπιους ποδοσφαιριστές και μέσα από αυτή τη διαδικασία πάρα πολλά παιδιά δινόντουσαν η δυνατότητα να παίξουν στην ομάδα τους, να διακριθούν και να ακολουθήσουν το επόμενο βήμα που ήταν να μεταγραφούν σε μια ομάδα Super League, να Α' Εθνικής και να κάνουν μεγάλες καριέρες. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα ότι είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο κάθε χρόνο απαξιώνεται όλο και περισσότερο. Ασχολούμαστε περισσότερο με την Super League, γιατί εκεί είναι όλα τα φώτα της δημοσιότητας. Είναι άσχημο να υπάρχει αυτή η διαφορετικότητα ανάμεσα στην Α και τη Β' Εθνική. Ενώ βλέπεις σε άλλες χώρες ότι η Β' και η Γ' Εθνική είναι η αιμοδότης της Α, στη χώρα μας δεν το βλέπω αυτό. Χάος. Από όπου και να το πιάσεις, από όλες τις πτυχές του, ναι. Οικονομικά θες, αγωνιστικά θες, εγκαταστάσεις θες, όλα. Ακόμη και ο ροχισμός, υπάρχουν φίλοι μου, ποδοσφαιριστές από άλλες ομάδες που φέρνουν τις πετσέτες από το σπίτι τους. Δηλαδή, ναι, τη 2023, να γελάς. Του χαρακτήρισα κωμωδία και δεν το λέω για να μειώσω ούτε τις ομάδες, γιατί έχει πολύ μεγάλα ονόματα στη Β' Εθνική.
κάθε χρονιά βλέπουμε και κάτι άλλο στη Super League 2. Είμαστε επαγγελματίες ποδοσφαιριστές και μία δεν παίρνουν αδειοδότηση ομάδες όπως πέρυσι. Μία με 36 ομάδες, μία με 18 ομάδες, μία πόσες ομάδες θα ανέβουν. Δύο δεκάρια, έτσι. Λέει, λέει, αγορά. Εδώ φροντιστής ο Γιάννης. Εγώ είμαι φροντιστής, αδερφέ. Φροντίζω για τα πάντα. Εξωγωνιστικά και αγωνιστικά. Υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα που είναι αδιανόητο να υπάρχουν σε επαγγελματική κατηγορία. Δεν υπάρχει σωστή οργάνωση. Δηλαδή, κάθε χρόνο το πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια ξεκινάει τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου. Para mí, la verdad que es muy complicado porque no es normal que empecemos la liga en noviembre, se pare un mes, volvamos a jugar, haya una reunión, no sabemos qué hacer y la verdad que es muy difícil para el futbolista. Ουσιαστικά δεν υπάρχει πρόγραμμα, έτσι, από τη διοργανώτρια αρχή. Μία μας λένε παίζουμε, την άλλη μας λένε δεν παίζουμε, ξεκινήσαμε αργά το πρωτάθλημα, πάλι ξανασταματήσαμε. Σε ρωτάνε όλοι πότε ξεκινάτε και δεν έχεις ιδέα. Δεν έχεις ιδέα ποιες ομάδες θα κατέβουν στο πρωτάθλημα, ένα μήνα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δεν έχεις ιδέα πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία, γιατί δεν ξέρει η ομάδα σου, που είναι πολύ φυσιολογικό, δεν ξέρει πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Δίνεται μια ημερομηνία πρωταθλήματος και ξέρουν όλοι ότι το πρωτάθλημα θα πάει ένα μήνα πίσω, χωρίς να έχει βγει καμία ανακοίνωση. Η ανοργανωσιά της κατηγορίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, γιατί ξεκινάμε από το σχεδιασμό. Δεν ξέρουν πότε θα ξεκινήσουν, πότε θα τελειώσουν, οπότε σίγουρα επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές. Μετά πάμε σε πιο συγκεκριμένα κομμάτια των ομάδων, όπου ένα μεγάλο μερίδιο είναι αφαιρέγγυες, οπότε πολύ μεγάλο πρόβλημα το οικονομικό για τους ποδοσφαιριστές. Και μετά ξεφεύγουμε λίγο από τα Super League 2 και θα πάμε περισσότερο στο δομικό το πρόβλημα του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην έλλειψη μηχανισμών προστασίας από την ΕΠΟ και γενικά από τους φορείς και από το Υπουργείο, θα έλεγα. Για μένα, νούμερο ένα ιεραρχία στα προβλήματα είναι το οικονομικό. Και αυτό, για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει να κάνει με την εκάστοτε ομάδα, έχει να κάνει με τη γενική διαχείριση. Ίσως ο κόσμος νομίζει ότι οι ποδοσφαιριστές παίρνουν εκατομμύρια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Τα περισσότερα συμβόλαια Super League 2 ουσιαστικά είναι συμβόλαια βασικού μισθού. Αυτό σημαίνει ότι σε τυχόν καθυστερήσεις υπάρχουν παιδιά τα οποία ζουν με δανεικά, με λεφτά από τους γονείς τους. Είμαστε στον αέρα σε όλα. Όποτε θέλει ξεκινάει το πρωτάθλημα, όποτε θέλει σταματάει. Όποτε θέλουμε θα πάρουμε τα λεφτά μας, όποτε θέλουμε δεν παίρνουμε τα λεφτά μας. Το στοίχημα όποτε θέλουν θα μπουν, τα λεφτά όποτε θέλουν δεν μπαίνουν. Άλλα λένε, άλλα κάνουν. Πηγαίνουμε κανονικά οι ομάδες και ο πρόεδρος δεν πλήρωσε τους διαιτητές λόγω, δεν ξέρω, δικό των θεμάτων και δεν παίξαμε το μάτσο. Έχουμε βιώσει ξεκάθαρα αδικίες και από το παρελθόν, από προηγούμενες κυβερνήσεις που είχαν τάξει χρήματα, είχαν υπογραφεί κία, πολλές κία και δεν μας απέφεραν ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υποσχεθεί, έτσι. Και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με αυτήν αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Εδώ μαθαίνεις ότι μια μέρα θα πάρει μια ομάδα το τάδε ποσό και την επόμενη έχει πέσει στο 1/3. Πώς μια ομάδα θα ανταπεξέλθει στις καθημερινές της ανάγκες. Γιατί πλέον οι ομάδες είναι επιχειρήσεις, έτσι. Το πρόβλημα πάει στους προέδρους και μετά επηρεάζει και τους ποδοσφαιριστές. Γιατί οι ποδοσφαιριστές παίζουν σε μια ομάδα και το σωστό είναι να πληρώνονται. Έχεις χάσει χρήματα εσύ στην κατηγορία γενικότερα? Παλαιότερα έχω χάσει. Νομίζω όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν χάσει παλαιότερα. Τώρα στη Β' Εθνική
Είναι δύσκολα τα πράγματα. Όλες οι ομάδες περιμένουν αυτά τα λεφτά από το στοίχημα και από τα τηλεοπτικά. Και δεν ξέρει τι, κανείς τι επιφυλάσσει το αύριο. Πώς θα προσελκύσεις χορηγούς, οπαδούς, το οτιδήποτε μπορεί να προσελκύσει τέλος πάντων αυτό το προϊόν όταν δεν υπάρχει οργάνωση? Σε αυτό το τομέα εγώ έχω απογοητευτεί προσωπικά, γιατί δεν ασχολούνται. Να έχει με συγγενείς και φίλους 40 άτομα το γήπεδο. Σε εμάς είμαστε Β' Εθνική, μαζεύει 40 άτομα και χθες π.χ. πήγα να δω τελικό κυπέλλου Ρεθύμνου και μπορεί να έχει και 500 άτομα. Δεν είναι δυνατόν όταν υπογράφονται συμβάσεις, χρήματα για να αποδοθούν στις ομάδες, μέσω από τη φορολόγηση του στοιχήματος για παράδειγμα, να μην δίνονται αυτά τα χρήματα. Δηλαδή η Α' Εθνική είναι άλλο ποδόσφαιρο. Είμαστε διαφορετικό ποδόσφαιρο επαγγελματικό. Δεν μπορώ να αντιληφθώ αυτό ειλικρινά. Έχουμε σταματήσει για έσοδα που ομάδες είχαν συμφωνήσει και δεν έχουν. Και αυτό δεν επηρεάζει μόνο τις ομάδες, επηρεάζει τους ποδοσφαιριστές, επηρεάζει τους ανθρώπους που δουλεύουν στις ομάδες. Είμαστε ένα μήνα τώρα άπραγοι. Κάθε μέρα διαβάζουμε συμβούλια, ξανασυμβούλια, αποφάσεις. Και ουσιαστικά δεν έχει δρομολογηθεί κάτι το οποίο να γνωρίζουμε τι μέλη γενέστε, έτσι. Είναι ό,τι χειρότερο. Δεν μπορείς να προγραμματίσεις το πρόγραμμά σου, ακόμα και την προπόνησή σου. Δεν ξέρω τι προπόνηση να κάνουμε, πότε να την κάνουμε. Λειτουργούμε με βάση το παρόν και όχι το τι θα γίνει, ας πούμε. Η μεγαλύτερη παγίδα είναι ότι ζεις στην αβεβαιότητα. Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Έτσι είναι. Το σημαντικότερο κομμάτι είναι το ψυχολογικό, το οποίο σε φθείρει. Να ξέρεις ότι βρίσκεσαι σε ένα πρωτάθλημα το οποίο μόνο σιγουριά δεν σου δίνει. Και να μην ξέρεις πραγματικά τι σου ξημερώνει και πότε θα τελειώσει και αν θα τελειώσει. Υπάρχει μια αγωνιστική τώρα την επόμενη Κυριακή και πάλι δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Ουσιαστικά μπορεί να γίνει μια αγωνιστική εφάπαξ και να σταματήσουμε ξανά. Νομίζω δεν είναι οι συνθήκες αυτές για ένα επαγγελματία ποδοσφαιριστή. Από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, σίγουρο είναι ότι την Κυριακή δεν παίζουμε. Πρέπει να το βγάλουμε μέσα από τις προπονητικές μονάδες και να ετοιμαστούμε για το επόμενο παιχνίδι που μάλλον, και αυτό δεν το ξέρουμε, όπως δεν ξέρουμε πολλά για την κατηγορία μας, θα είναι την επόμενη Τετάρτη. Δεν το θεσμούμε. Εντάξει, λοιπόν, έχουμε να πούμε κάτι? Να σου πω την αλήθεια, έχουμε δει τόσα στην Ελλάδα που δίσκως δεν μπορούμε να τα βλέπουμε τα πράγματα με θετική άποψη. Σωστά έχουμε ένα μήνα διακοπή, γιατί δεν έχουν τηρηθεί πράγματα που έχουν συμφωνήσει οι ομάδες, αλλά από την άλλη ο ποδοσφαιριστής είναι αυτός που την πληρώνει, γιατί και πίσω στις πληρωμές του πηγαίνει και ένα μήνα δεν αγωνίζεται και στο τέλος θα αναγκαστούμε για να τελειώσει το πρωτάθλημα, Θεού θέλοντος, να παίζουμε Τετάρτη Κυριακή. Yo cuando le cuento a mis amigos y a mi familia lo que está sucediendo aquí, es difícil que ellos se lo crean. Es una locura. Ήρθαμε να φύγουμε για άλλη μια αποστολή, να πάμε για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι μας στη Θεσσαλονίκη, με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Σε ένα πρωτάθλημα το οποίο δεν γνωρίζαμε ούτε πότε θα ξεκινήσει και από ό,τι φαίνεται και δεν γνωρίζουμε ούτε πότε θα τελειώσει. Ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι θα τελειώσει 18 Ιουνίου, στον μήνα των διακοπών μας. Τι έχουμε? Ωραίο, χαμόγελο.
μέσα! Σπάστε! Δεν υπάρχει! 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 Δεν Για ποδόσφαιρο, παιδιά, αφήστε τους διατηρητές. Έχουμε πάει την ποιότητα να βάλουμε ένα και δύο και τρία γκολ. Απλώς πήγε πολύ τσαπατσουλιά το παιχνίδι. Δεν ξέρουμε πού πάμε. Ό,τι απορία είναι, ρε παιδιά, εδώ πέρα γρήγορα να σας βοηθήσουν ποδοσφαιρικά, μην λέμε για τους διατηρητές. Θα βάλετε δύο και τρία γκολ. Λίγο μα ηρεμήσετε επιλογές, σίγουρα θα βάλουμε, σας τα βάλουμε γκολ. Απ' τη μία πλευρά, επειδή παίζουμε 3-5-2, δεν πρέπει από εδώ να μας πάνε εκεί. Άρα τα δύο χάφ αυτά δεν γυρίζουν ποτέ με την μπάλα. Αυτό λέμε, τα μακαρίτα που γύρισε εκεί πάνω. Δεν το κάνω σε προπόνηση. Είμαι σίγουρος, παιδιά, ότι αν το διαβάσετε, εγώ σας το λέω από τώρα, ποδοσφαιρικά, οκ, μπορεί να κάνω λάθος, τρία γκολ διαφορά θα κλείσω στο δεύτερο μήκο. Αν διαβάσετε λίγο το παιχνίδι, πώς πάνε, πού πέφτουν οι μπάλες, τρία γκολ. Κάθε φάση που κάνουμε είναι υποψία γκολ. Βασίλη, κλείσε κέντρο! Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει την κατοχή της μπάλας. Έχει πολύ μικρό ποσοστό κατοχής, αλλά κλέβει μπάλες και παίζει κυρίως στη μετάβαση. Έχουμε συγκεντρωθεί σαν ομάδα, κοιτάξτε. Ναι, τώρα όσον αφορά την ομάδα, είναι μια ομάδα που θέλουμε να βγει κατηγορία, γιατί πραγματικά είναι, θεωρώ, την καλύτερη ομάδα της κατηγορίας και σε θέμα αγωνιστικά και σε θέμα διοικητικά. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι αύριο με την ΑΕΚ Β. Είμαστε το φαβορί, αλλά μέσα στο γήπεδο θα φάνει. Για μένα είναι αναγκαίο το ξενοδοχείο, διότι ειδικά παιδιά που έχουμε οικογένειες, παιδιά, γιατί σε ένα σπίτι τώρα πριν το παιχνίδι τα παιδιά δεν κοιμούνται, μπορεί να τσακωθείς με τη γυναίκα σου, πολύ πολλά, για να μην μπορείς να κοιμηθείς. Οπότε το ξενοδοχείο είναι ιδανικό για πριν τον αγώνα, για να έχεις την ηρεμία κυρίως. Και να ξεφεύγεις λίγο από την καθημερινότητα, ας πούμε, να συγκεντρώνεις το παιχνίδι πιο εύκολα. Μια φορά δεν πήγαμε. Ήταν το μάτς με την Κηφισιά, το κύπελο, στην αρχή και χάσαμε 2-0 εύκολα. Και από τότε όλα τα παιχνίδια πηγαίναμε ξενοδοχείο. Είναι λίγο ηρωνία το να κάνουμε κάτι για τη Β' Εθνική και να είσαι ένα καλό ξενοδοχείο. Ναι, εντάξει, αναλόγως σε ποια ομάδα είσαι. Έχει διαφορά. Δηλαδή, άλλο η ομάδα, άλλο η Β' Εθνική. Είναι μια κατηγορία πολύ μπερδεμένη. Γιατί υπάρχουν σε αυτήν ομάδες καλές, με σωστές υποδομές και ομάδες οι οποίες δεν έχουν μέλλον στο ποδόσφαιρο. Η αλήθεια είναι ότι οι πιο πολλοί από εμάς, τώρα είμαστε σε μια ομάδα η οποία είναι πολύ καλή, οργανωμένη σε όλους τους τομείς, αλλά έχουμε περάσει από ομάδες οι οποίες έχουμε περάσει δύσκολα.
Να δείτε, στην Επισκοπή τα πράγματα ως τώρα έχουν κυλήσει ομαλά. Ούτε καλά ούτε κακά. Έχουμε καλυμμένα το σπίτι και το φαγητό. Δόξα τω Θεώ, ευτυχώς, γιατί είναι τα βασικά που μπορούμε. Είναι ανάλογα σε ποια ομάδα βρίσκεσαι βασικά. Μπορεί να είμαι εδώ φέτος που είναι όλα φανταστικά. Του χρόνου μπορεί να είμαι κάπου αλλού που δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που μου δίνουν εδώ πέρα. Έτσι δεν ξέρεις και εσύ για το δικό σου το μέλλον, δεν ξέρεις πώς θα ζήσεις, τι θα έχεις πάνω σου, τι, όλα αυτά. Είναι θέμα επιβίωσης. Απλά το κοιτάμε ότι είναι και ένα όνειρο. Λέμε μήπως μας κάτσει και εμάς, καλή. Αυτό είναι όλο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι απλά επιβιώνουμε. Εμένα με ρωτούσες, okay, μπορεί να μην είσαι απειρότος από τώρα μέχρι το τέλος της σεζόν. Θα το έκανες. Θα το έκανα. Και δυστυχώς κάποιοι ίσως πατάνε σε αυτό.